ήμασταν μπροστά σε μια διανόητη τραγωδία. Και επειδή βλέπουμε και εικόνες από τις κηδείες αυτές τις μέρες των θυμάτων και βλέπουμε τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών να θρηνούν και να μην μπορούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν αυτό που έχει συμβεί, γιατί δεν μπορεί να αποχαιρετάς το παιδί σου γνωρίζοντας ότι θα πάει την επόμενη μέρα στο πανεπιστήμιο του μετά από ένα τριήμερο και την επόμενη μέρα να γίνεται αυτό το αδιανόητο το οποίο συνέβη. Οπότε η σκέψη μας είναι στα θύματα, όπως η σκέψη μας είναι και σε όλη την νεολαία, στους φοιτητές, στους μαθητές που έχουν βγει στους δρόμους και αυτοί έχουν ένα μεγάλο γιατί και διεκδικούν μια καλύτερη ζωή. Και βέβαια η σκέψη μας είναι και στους εργαζόμενους που αυτή την ώρα διαδηλώνουν στο Σύνταγμα με σύνθημα «Μετρηθήκαμε και είμαστε λιγότεροι», γιατί δυστυχώς και αυτοί μετρηθήκανε και είναι λιγότεροι, χάσανε συναδέλφους. Και θέλω να σταθώ εδώ, γιατί αναφερθήκατε στα ερωτήματα. Το πρώτο και βασικό ερώτημα έχει να κάνει με το γιατί τόσο προκλητικά αγνόησε η κυβέρνηση, αγνόησε ο ΟΣΕ, αγνόησαν οι αρμόδιες αρχές τα εξώδικα, τις καταγγελίες, τις απεργίες των εργαζομένων, τις επανειλημμένες προσπάθειες να κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου. Τρία εξώδικα είχαμε μόνο τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Το Σεπτέμβριο του 2021, τον Μάρτιο του 2022, τον Οκτώβριο του 2022. Η απάντηση σε αυτά τα εξώδικα ήταν απειλές από την πλευρά της εταιρείας απέναντι στους εργαζόμενους. Τους απειλούσαν ότι αυτά τα οποία οι ίδιοι οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και του δικτύου ήταν προϊόν συκοφαντιών και θα αντιμετωπίσουν και τις συνέπειες του νόμου. Όταν στο κοινοβουλευτικό έλεγχο φέραμε αυτές τις καταγγελίες ως ΣΥΡΙΖΑ, όπως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι απαντήσεις της κυβέρνησης ήταν επίσης εξοργιστικές. Είδατε όλοι, έχετε δει, φαντάζομαι, κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο ευρέως, δεν ξέρω αν το έχετε παίξει και από τηλεόραση του Sky, το βίντεο του κ. Καραμαλή, του υπουργού που παραιτήθηκε. Μία εβδομάδα πριν, 20 Φλεβάρι, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Μερικόπουλου. Ξέρετε τι έλεγε απαντώντας για τους κινδύνους τους οποίους επισημαίναμε εμείς για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου? Ότι θα πρέπει να τα ανακαλέσουμε, ότι είναι ντροπή να επικαλούμαστε τις καταγγελίες αυτές των εργαζομένων. Ωραία, μια τελειά να μοιράζουμε λίγο το χρόνο, παρακαλώ. Είναι ντροπή να επικαλούμαστε την παραίτηση του διοικητή και υπεύθυνου της ασφάλειας στο σιδηροδρόμο, του κ. Κατσιούλη, ο οποίος από τον Απρίλιο του 2022 παραιτήθηκε ακριβώς επειδή θεωρούσε ότι υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας για τα οποία κανένας δεν αδιαφορεί. Μάλιστα. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι αδιαφορούσαν. Αναφέρομαι στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους φορείς. Γιατί υπήρχε δυστυχώς ένα συνειδητό και μεθοδευμένο σχέδιο απαξίωσης του σιδηροδρόμου και των δικτύων. Το είδαμε και με τις μειώσεις σε εργαζόμενους, που από 1.300 έγιναν 650 και 700, και γι' αυτό δεν υπήρχαν ούτε έμπειροι σταθμάρχες, ούτε κλειδούχοι την ώρα που συνέβη αυτό στους σταθμούς. Το ελάχιστο που οφείλουμε στα θύματα είναι ο σεβασμός στην αλήθεια. Σεβασμός στην αλήθεια και δικαιοσύνη. Και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί προφανώς ούτε με ψέματα, ούτε με επικοινωνιακούς τακτικισμούς. Είχαμε πάρα πολύ καιρό το προηγούμενο διάστημα για να διορθωθούν αυτά τα οποία γίνανε από το 19 και μετά. Γιατί το 18 ολοκληρώθηκε το έργο της διπλής γραμμής, γιατί μιλάμε τώρα για ένα δυστύχημα το οποίο συνέβη όχι σε μόνη γραμμή, αλλά σε διπλή γραμμή. Και ένας λόγος παραπάνω για να μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Επίσης, και πριν υπάρξει η τηλεδιοίκηση, η οποία όντως έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, στα τέλη του 20 όμως. Άρα η πρέπει τηλεδιοίκηση να πήρε τις 7 από τις 8 αναβολές, το έργο πήρε 7 από τις 8 επεκτάσεις προθεσμίας επί των ημερών σας. Αλλά άλλο. Είπα ότι δεν θέλω να μπούμε σε πολιτική αντιπαράθεση, δεν το σέβεστε. Δεν συγκρούονταν τα τρένα. Πάντως, εμείς αυτό που μάθαμε είναι ότι από το 2010 και μετά τη τηλεδιοίκηση δεν υπήρχε. Γιατί υπήρχαν σταθμάρχες εκπαιδευμένοι, όχι ένας μόνος του, δύο σταθμάρχες. Αυτό είναι επίσης ψέμα. Δευτεροβάθμιο κέντρο. Αν δείτε τα φύλλα προσωπικού το 2017, το 2016, θα δείτε ότι στο ίδιο σημείο στην Ιθινή Βάρδια ήταν ένα σταθμάρχης. Το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου λειτουργούσε μέχρι τα τέλη του 20 στην οδό Καρόλου. Και σταμάτησε να λειτουργεί. Και οι εργαζόμενοι μειωθήκανε στο μισό. Μάλιστα. Ακριβώς επειδή υπήρχε σχέδιο και για να δοθεί το δίκτυο και οι υποδομές σε ιδιώτες μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού. Λοιπόν, κατανοητό.